Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με το πρόγραμμα προμήθειας των 4 νέων φρεγατών του πολεμικού ναυτικού. Σύμφωνα με ένα από αυτά τα σενάρια, φαίνεται να προκρίνεται μια λύση που δεν βρίσκεται καν μέσα στη λίστα των υποψηφιωτήτων. Πρόκειται για την αμερικανικο-ιταλική FFG Classis Constellation, η οποία θα είναι ουσιαστικά μια μεγεθυσμένη φρέ με αμερικανικά όπλα και την οποία πρόκειται να προμηθευτεί το αμερικανικό ναυτικό από το 2025 και μετά. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στόχος είναι τα πλοία να είναι έτοιμα ταυτόχρονα με την είσοδο σε υπηρεσία των τουρκικών φρεγατών TF2000. Παράλληλα, θα επιδιωχθεί μια ενδιάμεση λύση, η οποία είναι άγνωστο προς το παρόν σε ποια χώρα θα καταλήξει. Η Classic Constellation είναι ένα σκάφος με εκτόπισμα 7.291 τόνων, μήκος 151 μέτρων και οπλισμό μεταξύ άλλων ένα εκτοξευτή 32 θέσεων Mark 41 VLS για μια σειρά βλημάτων, όπως RIM 162 ή SSM Block 2 ή RIM 174, Standard ERAM, ενώ εξετάζεται και η τοποθέτηση βλημάτων RIM 66, Standard SM2 Block 3C. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι το πρόγραμμα των νέων φρεγατών θα τραβήξει σε μάκρος και πιθανότατα μετά τις εκλογές, οψέποτε αυτές γίνουν, και είναι άγνωστο εάν θα συνεχιστεί σε περίπτωση που θα υπάρξει αλλαγή κυβέρνησης.